την Δευτέρα με τον ΕΛΓΑ, με τη Δήμητρα και με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για να μιλήσουν για το θέμα των κουνελιών και να βρουν, να καταλήξουν σε κάποια συμπεράσματα ώστε να ξεκινήσουν κάποιες ενέργειες, να τις ενεργοποιήσουν. Μάλιστα μου είπε ότι μίλησε σε κάποιο ραδιόφωνο. Δεν ξέρω σε ποιο ραδιόφωνο μίλησε χθες. Και είπε ότι σε 5 με 6 εβδομάδες μου είπε ότι θα έχει συμπέρασμα για να ενεργοποιηθεί στο τι θα κάνουμε για τα κουνέλια. Την προηγούμενη εβδομάδα με διευθυντή του μιλούσαμε και, και ζητούσαμε να επισκεφθούν να επισκεφθεί η πίστοση των αποζημιώσεων. Κάτι που έγινε και χθες δεν είπα ότι το κάναμε εμείς. Χθες. Χθες μίλησα και με τον κύριο Αθανασίου και με τον κύριο Παρασκευαίδη, μίλησα και με την κυρία Κομνηνάκα. Έχουν όλοι αναλυτικά ενημερωθεί για ό,τι έχω κάνει για σας, κυρίως για σας, τι είναι αυτά τα αιτήματα που μου έχετε προτάξει, τι ήταν οι συναντήσεις που κάναμε, τι έγινε στα μπλόκα σας, τι έγινε χθες στο Δημαρχείο και οι άνθρωποι αυτοί είναι ενήμεροι. Είναι ενήμεροι από εμένα. Για παράδειγμα, να σας πω, η κυρία Κομνηνάκα δεν είχε εικόνα του τι γίνεται στο νησί και μου κάνει εντύπωση. Και την ενημέρωσα αναλυτικά. Είπα δίκαια τα αιτήματα, αλλά να ξέρετε κι εσείς ως βουλευτές ότι σας θέλουμε στο πλευρό μας. Έτσι. Ενημέρωσα και τον κύριο Παρασκευαίδη και τον κυβερνητικό βουλευτή. Μίλησα με τον κύριο Σταμενίδη. Από εκεί και πέρα όμως, το να είμαστε εσωστρεφείς και να καθόμαστε μεταξύ μας να αναπαράγουμε. Τα προβλήματα είναι γνωστά, έτσι. Τα προβλήματα είναι δικά σας και είναι όλων μας. Και ο έπαρχος και εγώ και ο κύριος Βλάτης ο Αντιπεριφερειάρχης σας έχουμε πει και το εννοούμε πιστεύω, το εννοούμε όλοι μας όσο ξέρουν τους χαρακτήρες, ότι θέλουμε λύση. Αλλά η λύση δεν λύνεται ούτε με κλειστούς δρόμους, ούτε με κλειστά δημαρχία, ούτε με κλειστά επαρχία. Θα με επιτρέψει, κύριε. Λοιπόν, όχι, θα τελειώσω και μετά. Θα τελειώσω και μετά. Σας παρακαλώ. Εγώ δεν είδα κάποιο. Συγγνώμη, δεν έριξα καμία μορφή. Από την αρχή. Δεν έριξα καμία μορφή. Συγγνώμη, ωραία, αφήστε με. Λοιπόν, δεν έριξα καμία μορφή. Είμαι δήμαρχος και είμαι υποχρεωμένη και έχω υποχρέωση και καθήκον να κάνω τις δουλειές των δημοτών και του Δημαρχείου. Το Δημαρχείο πρέπει να δουλεύει γιατί παράγει έργο, πληρώνονται άνθρωποι, είναι υπηρεσίες που πρέπει να εξυπηρετήσουν τους δημότες, να κλείσουμε το Δημαρχείο, να μην μαζεύουμε σκουπίδια. Να μην κάνουμε άλλες δουλειές, να μην βγάζουμε πιστοποιητικά. Να σταματήσουμε να δουλεύουμε. Σας είπα εγώ. Συγγνώμη. 3.000 Είμαι δήμαρχος που έχω ψηφιστεί από 4.500 άτομα. Πρέπει να σέβομαι το Δήμο και όλους τους δημότες και εσάς μαζί με όλους τους δημότες. Πρέπει να σέβομαι όλο το έργο του Δήμου, όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και όλες τις ανάγκες του Δήμου. Και εσάς συμπεριλαμβανομένων ημών με ύψιλον. Σας σέβομαι όλους και σέβομαι τα δίκαια αιτήματα τα οποία πρέπει να τα πετύχουμε. Αν εσείς θεωρείτε ότι τα αιτήματά σας επετέφθησαν χθες επειδή έκλεισε το Δημαρχείο, καλώς. Άρα δεν μας χρειάζεστε άλλο. Αφού επετέφθησαν χθες, δεν μας χρειάζεστε άλλο. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ενεργώ θεσμικά, να μιλάω με αυτούς που πρέπει και να ζητάω αυτούς που πρέπει. Αν εσείς θεωρείτε ότι λύθηκε το πρόβλημά σας χθες επειδή κλείσατε το Δημαρχείο, λύθηκε. Κύριε Ζαβούλη, ωραία, εσείς όμως, ωραία, συμφωνώ, κύριε Ζαβούλη, χθες το πρωί πήγατε στη δουλειά σας και χθες το βράδυ, πριν έρθατε, ωραία, άρα το Δημαρχείο γιατί να κλείσει, εσείς πήγατε στη δουλειά σας, το Δημαρχείο γιατί να κλείσει, μία ώρα, για όλους τους δημότες, δεν έκλεισε, έκλεισε και σήμερα. Μπορώ να απαντήσω, εσείς πήγατε να κλείσει μία ώρα, έστω μία ώρα, λοιπόν, ακούστε να δείτε,
δημοκρατία. Και η δημοκρατία δεν εκβιάζεται. Δεν εκβιάζεται. Ήμασταν εδώ όλα αυτά που σας είπα τώρα. Δεν εκβιάζονται. Λοιπόν, κύριε Καρκόσκα, περιμένετε να τελειώσω. Θέλω απαντήσεις. Είπατε το εξής. Ότι. Στον διάλογο που χθες δεν θέλατε. Ήρθατε στο Δημαρχείο και δείχνετε μπροστά στις κάμερες, δεν ήρθαμε για διάλογο. Δεν ήρθαμε για διάλογο. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Ωραία. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εγώ σας απάντησα. Συγγνώμη, μια στιγμή να πω. Εγώ σας απάντησα. Δεν είναι ό,τι θέλω. Σου είπα. Με ρωτήσατε τι έκανα. Με ρωτήσατε τι έκανα και σας απάντησα. Να μην όμως στο τρακτέρ. Σήμερα πείτε μου. Εγώ σας απάντησα τι έκανα. Πώς ξεκίνησε όλη η ιστορία. Δεν σας ρώτησα τι έγινε η ιστορία. Σας είπα τι έκανα. Γιατί σας απάντησα. Αν εσείς στέκεστε σε αυτό που τεχνιέντος θέλετε να παρουσιάσετε, κακώς. Με ρωτήσατε τι έκανα. Έκανα αυτά. Ωραία. Να ήταν τα προβλήματα. Να ήταν τα προβλήματα. Κύριε Καρκόσκα, εγώ έκανα. Η στάση που κρατήσαμε απέναντι σας ήταν πιο δημοκρατική από οτιδήποτε άλλο. Πολύ δημοκρατική. Γιατί σας πήραν το πιάκι του Δημαρχείου. Γιατί δημιουργήσατε πρόβλημα. Έχουμε όλοι από πάνω. Οι δικές μας δουλειές δεν είναι πίσω. Εσείς θες. Αρμέξατε θες. Δεν είναι μόνο το άρνημα, κυρία Δημαρχέ. Λοιπόν. Έχουν και κοράκια, έχουν και λιπάρια να καλύψουν. Λοιπόν. Έχουν και άλλα πράγματα να καλύψουν. Με μια μέρα του Δημαρχείου δεν θα γίνουν όλοι σε όλα. Αν θα γίνουν όλοι σε όλα, θα γίνουν όλοι σε όλα. Δεν με πειράζει τίποτα και δεν δέχομαι σχόλια. Κύριε Ζαβούδη, όταν εγώ έκανα απεργία, δεν ήρθα να κλείσω τη μάντρα σας. Όταν εγώ έκανα απεργία σαν δικηγόρος, άλλο η μάντρα μου, άλλο το Δημαρχείο ωραία. Και άλλο τα προβλήματα της κοινωνίας. Εγώ είπα τι έκανα. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Εγώ το ένα. Τα πράγματα που τα πρόβλημα και ψηφούνες πρέπει να πάνε και να πιούνε. Δεν το ξέρετε ακόμα, γιατί δεν έχει κάτι από τα πράγματα. Δεν ξέρετε και την κοινωνία. Είστε δικηγόρος, σας σέβω και σαν άνθρωπος, σας σέβω και σαν σεβαστή. Αλλά να σε πω εσείς. Εγώ σας απάντησα στην ερώτησή σας. Λοιπόν, ο κύριος Τζαλίμης ξεκινώντας μου είπε τι κάνατε εσείς με κατάθεση αυτά που έγιναν. Σας ευχαριστώ. Σας είπαμε εμείς κάτι τέτοιο. Όχι, αλλά κύριος, επειδή μου είπατε ότι αυτό είναι το θέμα της συζήτησής μας. Ο κύριος Ζαρίνης. Σας είπα τι κάνατε. Ο κύριος Ζαρίνης σας είπε από τη μέρα που ξεκίνησε η ειδοποίηση που σας μεταφέραμε τα αιτήματά μας, τι έχετε κάνει. Εσείς μας κάνετε μια ανάλυση. Όλα αυτά που έκανα. Όχι. Ξέφυγες από το θέμα. Δεν μας αφορά. Δεν μας πειράζει. Δεν σας αφορά ότι κάναμε υπόμνημα στο Σαμενίτη. Δεν σας αφορά ότι στήσαμε. Και εμείς κάναμε υπόμνημα πριν από εσάς. Ο κύριος Βλατάς το κατέθεσε. Ο κύριος Βλατάς το κατέθεσε. Όταν έκανε ο κύριος Σαμενίτης εδώ πέρα. Είναι την Τρίτη που κάνετε τα βλόγκα. Έρχεται εδώ πέρα ο κύριος Σταμενίτης. Γιατί δεν πάτε να το σκαφτείτε εσείς και προσωπικά ήσασταν, γιατί δεν πήρατε να χαρτίσετε. Δεν χρειάζεται. Εμείς δεν έχουμε φωνή. Έχετε φωνή, αλλά δεν κοπανάω το χέρι πάνω στο τραπέζι. Και μάλιστα έρχεται ένα προϊστάμενο δικό μου. Εδώ είναι δημόσιος χώρος. Και εμείς δεν έχουμε φωνή. Δημόσιος χώρος. Κύριε Γούργο, έρχεται κάποιος προϊστάμενος δικός μου. Αντί να πάτε στον προϊστάμενό μου, τον κύριο Υφυπουργό, τον κύριο Σταμενίτη, έρχεται σε μένα. Έχει αναφερθεί το όνομά μου επανειλημμένα για τον κύριο Σταμενίδη και θέλω να δώσω ευκαιρίες.
ο κύριος, τη μέρα που ήρθε ο κύριος υφυπουργός στην Ατσική, η Συντονιστική Επιτροπή δεν υπήρχε. Και εγώ βρέθηκα τελείως στοιχεία εκεί, σαν χαρκώστηκας, όχι σαν Συντονιστική Επιτροπή. Και δεν θα μεταφέρετε το τέτοιο, ναι. Γιατί δεν το είπες. Δεν είχαμε κάτι με τη Συντονιστική Επιτροπή. Δεν δηλαδή μπορούσα εγώ να μιλήσω. Δηλαδή το μπλόκο που ήταν στο λιμανοπόρο δεν υπήρχε Συντονιστική Επιτροπή. Ο Βάδη και είπαμε την κοινωνία που είδες και σταμάτες, είπαμε την εμπάρου που είδες τον Ιωστράτο που δεν τους εμπήκαν. Εάν ήταν ο κύριος Καρκότσικας. Εάν ήταν η συντηρησική. Και εγώ το έκανα τα ερωτήματα σαν Καρκότσικας όσο στην συντηρησική επιτροπή. Όπως ήταν και όλοι και πέρα και ο κύριος Μωρατές. Παρ' όλα αυτά σε έδωσε και εξηγήσεις ο κύριος Σταμενίτης, από όσο θυμάμαι. Νομίζω ότι εκείνη τη μέρα με τον Υπουργό απαντήθηκαν αρκετές ερωτήσεις και ήταν μια συνάντηση καλή. Άσχετα αν δεν είχε ενημερωθεί και δεν ευθύνεται κανένας από εμάς, γιατί ήταν μια κομματική επίσκεψη. Ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έπρεπε το γραφείο του Υπουργού. Δεν είναι θέμα κομματική. Τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα. Δεν έχουν χρώμα και κόμμα τα προβλήματα. Εγώ θεωρώ ότι η επιστολή που έστειλα στο Υπουργείο έπεισε τόπο γιατί ήρθε ο Υφυπουργός. Τώρα, το αν ενημερώθηκαν όλοι ή δεν ενημερώθηκαν, υπάρχουν πολλοί τρόποι ενημέρωση. Νομίζω ότι υπήρχε μία ενημέρωση τουλάχιστον από τα site τώρα για αρκετό καιρό ότι επισκεπτόταν ο Υφυπουργός. Το να μαζευόσασταν εκείνη τη μέρα ακόμη και για διαμαρτυρία απ' έξω, δεν νομίζω ότι θα είχε κανένα θέμα ο Υπουργός. Ας τα αφήσουμε αυτά. Αυτό δεν χρειάζεται να μιλούμε. Και σας χρειαζόμαστε και μας χρειάζεστε. Λοιπόν, τώρα και για να μην θεωρεί εσκεμμένο για την ακρίβεια 12 παρά 5 με πήρε ο κύριος Αθανασίου και μου είπε ότι την άλλη εβδομάδα θα γίνει μία τηλεδιάσκεψη όπως είχαμε κάνει πριν ένα χρόνο για τα αγριοκούνελα, γιατί θεωρώ ότι τα υπόλοιπα θέματα είναι κοινά για όλους τους αγρότες, οπότε ό,τι κερδίσουν τα μπλόκα των αγροτών στην υπόλοιπη Ελλάδα θα κερδίσει και η Λήμνος, άσχετα αν εμείς είμαστε ακριβότεροι. Αυτό είναι θέμα του Υπουργείου Οικονομικών να μειώσει το ΦΠΑ και να αισθανόμαστε δικαιωμένοι και εμείς ότι αγωνιζόμαστε με τους ίδιους όρους με τους υπόλοιπους αγρότες. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα θα συνεχθούμε με τη Δήμαρχο, τη Δήμαρχος, ο Έπαρχος, η Συντονιστική Επιτροπή, κάποιους του οποίους θέλετε εσείς να σας εκπροσωπήσει, να κάνουμε μια τηλεδιάσκεψη με τα Υπουργεία, να κουβεντιάσουμε το θέμα των αγριοκούνελων, που πιστεύω ότι είναι το θέμα, αφορά εμάς καθαρά και είναι ένα δικό μου, ένα τοπικό θέμα της Λήμνου. Θεωρώ ότι ό,τι κερδίσετε και ό,τι χάσετε θα το κερδίσετε και θα το χάσετε όλοι οι αγρότες της Ελλάδας μαζί. Δεν είναι το μοναδικό όμως τα αγριοκούνελα. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, Θωμά, για να μπορέσει να τα λυθεί. Δεν είναι τώρα, είναι 35 χρόνια, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Αλλά το αυτοπροϊκό. Άρα δεν είναι δικιά σας αρμοδιότητα. Όχι, δεν θα σου πω, δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μαζέψουμε ένα εκλογικό συμβούλιο να συζητήσουμε για όλα τα θέματα. Αυτή τη στιγμή. Τι πρέπει να κάνουμε. Μα προϊκό τομέα με το αυτοπροϊκό. Είναι δικιά μας η σύνδεση. Ναι, αλλά είναι θέμα του Υπουργείου Ναυτιλίας όμως. Δεν μας το λύσει αυτό ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ή το ΦΠΑ, α πούμε, είναι τη οικονομία. Εγώ είδα τα αιτήματά σας. Κάποια είναι του οικονομικών, κάποια είναι του γεωργίας, του εσωτερικών, του εμπορίου, του οπίκηπε. Αυτά θα μπορούμε να το κουβεντιάσουμε σαν αγρότες, αλλά δεν μπορούμε να κουβεντιάσουμε γενικά όλα τα θέματα της Λήμνου σε μία συνάντηση με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος. Δεν θα είναι αρμόδιο να μας δώσουν λύσεις. Ούτε να πούμε ότι θα κάνουμε μία σύσκεψη με όλο το Υπουργικό Συμβούλιο να κουβεντιάσουμε τα θέματα που απασχολούν τη Λήμνου. Ούτε ότι τα θέματα θα λυθούν σε 8 μέρες. Στο δικό σας το κομμάτι. Δεν γίνεται αυτό. Να λύσει τα προβλήματα σε 8 μέρες. Εμείς ζητήσαμε μέσα σε 8 μέρες, όπως είπε η κυρία Δήμαρχος, ότι έκανα αυτές και αυτές τις κινήσεις και την ευχαριστούμε. Εσείς τι κινήσεις κάνατε. Εμείς μας έκανα μια επιβεβαίωση ότι θα κανονίσετε ένα ραντεβού με τον Υπουργό και τον Πρωθυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και θα πηγαίνετε εσείς και ο κύριος Λατάς να μιλήσετε. Φυσικά. Αυτά δεν κρίνονται σε μια μέρα όμως. Δεν μπορώ να πω εγώ την Δευτέρα το πρωί σηκώνω πάω στον Πρωθυπουργό. Έχουμε στείλει τα αιτήματά σας.
Έχουμε κάνει αιτήματα, όταν μας απαντήσουν θα έχουμε μια ξεκάθαρη απάντηση, πάμε στις 15 Μάρτη. Δηλαδή θα περιμένουμε να φυσικά, δεν γίνεται έτσι. Από δύο μήνες. Φυσικά, δεν γίνεται έτσι. Εγώ θεωρώ ότι θα κάποια στιγμή να κοιτάξει στους συντάκτο καθόλου. Θα εκμεταλλευτούμε με την συνδιάσταση. Θα πρέπει όμως να κατέβουμε οργανωμένα γιατί τι θα ζητήσουμε, μάλλον τι θα πετύσουμε. Ό,τι λέξη θέλουμε να χρησιμοποιούμε. Τι θα πετύσουμε για τη διαχείριση των αγριοπούλων και γενικά για αρμοδιότητες, όπως είπαμε και αυτό για τον ΟΠΚΠΕ. Για τα κουφάδια που μπαίνουν μέσα όταν είναι σε εγκυμοσύνη ή δεζό. Και αυτό είναι θέμα του Υπουργού, ας πούμε. Αυτό μπορούμε να το κουβεντιάσουμε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Τα αγριοπούλα αλλά δεν ξέρουμε. Κοίταξε. Εμείς θα πρέπει, Διονύση, να συμφωνήσουμε σε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις. Που θα προτείνουμε, πρόσεξε. Εμείς να μην παρεξηγηθώ. Πρόσεξε. Να προτάσεις οι οποίες θα εφαρμοστούν άμεσα. Τώρα, το τι προτείνουμε γενικά, νομίζω ότι το έγραφο τι έλεγε. Θέλουμε ένα διαχειριστικό φορέα, ο οποίος θα κάνει μια μελέτη και τον δείχνει τη μελέτη θα την εφαρμόσει. Δεν θα ζητάει από εμάς ούτε νυφίτσες να φέρνουμε, ούτε κουνάπια, ούτε κλουβιά να βάζουμε. Ο φορέας διαχείρισης θα διαχειριστεί το πρόβλημα με το αγριοπούλιο. Εμείς όμως, μέχρι να εφαρμοστεί αυτό και να χρηματοδοτηθεί αυτό, θα πρέπει να ζητήσουμε κάτι σαν άμεσες λύσεις. Με τη Δήμαρχο έχουν κουβεντιάσει. Στα πλαίσια της. Θα δώσει το Υπουργείο, τη ξέρω από τώρα. Θα δώσει κάτι ψίχουλα στον κόσμο πάλι. Όχι, τα ψίχουλα δεν λύνουν το πρόβλημα. Εδώ πέρα. Και 9 ευρώ το στρέμμα, ενώ η τιμή. Αυτό δεν είναι αντιμετώπιση. Η τιμή του στρέμματος για να σπαθεί είναι 60. Οπότε το δέχουμε. Αυτό θα κάνει. Θα δώσει ψίχουλα για να κοροϊδέψει τον κόσμο πάλι. Το θέμα είναι δεν θέλουμε λύσεις. Εμείς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Εμείς θέλουμε να εξαφανιστούν τα κουνέλια. Τα λεφτά δεν θα εξαφανιστούν τα κουνέλια. Να είστε σίγουροι ότι δεν πρέπει να περιοριστούν κάπως. Λοιπόν, εμείς θα προτείνουμε λοιπόν κάποια άμεσες λύσεις προς το Υπουργείο που είτε θα το χρηματοδοτήσει η περιφέρεια είτε θα το διαχειριστεί ο Δήμος. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Δεν θα βάζουμε εμείς, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κάποιο θέμα. Να μην τα κάνετε. Είσαι το αντίθετο. Αργύρι, όταν πάμε εκεί όμως και ακούγονται 10 διαφορετικές απόψεις, ακούει ο Υπουργός, σίγουρα δεν θα καταλήξει καμία. Δηλαδή, θα μαζευτούμε τις επόμενες μέρες, θα φτιάξουμε 5 προτάσεις. Αν έρθει ο Υπουργός και με πει πρώτη λύση, θα τον προτείνω εγώ. Όχι, εσείς, τι είμαι εγώ. Οι λύσεις που θα προτείνω. Είμαι οικοκτηνίατρος, είμαι επιστήμονας, είμαι γεωπόνος, είμαι. Εγώ πρόβατα βόσκω και κτήματα σπέρνω. Για να προστατεύσεις όμως τα χωράφια σου, έχεις εφαρμόσει κάποιες πρακτικές. Εμείς θα δώσουμε σύμφωνα. Όχι, δεν θα αυτό είναι. Δεν θέλουμε να ψαχνούμε και να πούμε. 30 χρόνια είναι αυτή. Η λύση θα μάθατε εδώ στο Υπουργείο. 30 χρόνια είναι το πρόβλημα. Δεν είναι σημερινό, ούτε χθεσινό. Το ξέρω πολύ καλά το. Δεν το ξέρω. Το ξέρω πολύ καλά. Τι κάνω τόσα χρόνια. Σας είπα ότι άμεσα μέχρι να εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο διαχείρισης θα πρέπει να υπάρχουν κάποια πιο άμεσα μέτρα. Έτσι. Και, θα πρέπει να έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Έτσι. Γιατί και τις φωτιές που λέμε να βάλουμε θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη όλων των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτό το πράγμα. Έτσι. Δηλαδή σήμερα είχαμε μια κουβέντα με το Βαρσάμι, ας πούμε, στο Θεσσαρχείο. Λέμε ότι ακόμη και την αποζημίωση, ας πούμε, την επικύρωση των κουνελιών δεν μπορεί να τη διαχειριστεί το δασαρχείο ή ο κυνηγητικός σύλλογος. Θα πρέπει ούτε εμείς μπορούμε να το διαχειριστούμε. Θα πρέπει αυτό να το κουβεντιάσουμε και ο Δήμος και το Επαρχείο μαζί. Από τότε που στείλατε το χαρτί για τα αγριοπούλαια, δεν θα έπρεπε να έχει αφαιθεί ελεύθερο το κυνήγι. Για να είμαστε νόμιμοι και να είμαστε και δίκαιοι. Θα πρέπει να το κάνουμε βήμα-βήμα. Εμείς αναλαμβάνουμε. Και δύο μήνες όμως. Δηλαδή είναι κάτι προτάσεις που είχαμε μέσα στο χαρτί που δεν χρειάζονται ούτε χρήματα ούτε τίποτα. Μια απόφαση απλά. Για να πάρεις την απόφαση θα πρέπει να καθίσεις στα κουβεντιά σας. Και στο κυνήγι δεν μπλέκεται μόνο στο δασαρχείο, μπλέκεται και ο κυνηγητικός σύλλογος, η συνομοσπονδία και ο κυνηγητικός σύλλογος. Δεν είναι εύκολο να τους βρεις όλους αυτούς. Αλλά εμείς. Θέλουμε στο Υπουργείο να το κάνουμε νόμο. Αν αποφασίσει το Υπουργείο ότι πρέπει να γίνει νυχτερινό κυνήγι, δεν θα πει κανένας κυνηγητικός σύλλογος όχι. Αν συμφωνήσουμε με το Υπουργείο Περιβάλλοντος ότι θα πρέπει να καίμε τα ριάκια, ας πούμε, θα συμφωνήσουμε και με τους κόμους ποια ριάκια θα καίμε και ποια δεν θα καίμε. Εντάξει, αλλά θέλει κουβέντα για να είμαστε σύμφωνοι όλοι και ομόφωνοι. Αν θα γίνουν στις κουβέντες, όλοι μπορεί να περάσουν και άλλα 30 χρόνια. Όχι, δεν θα περάσουν. Δεν θα περάσουν και εμείς, δεν θα περάσουν 30 χρόνια. Γι' αυτό λέμε στη σύσκεψη, θα προτείνουμε κάποια άμεσα μέτρα και θα κουβεντιάσουμε. Δεν είναι εύκολο. Έτσι. Γιατί όπως λέει ο Ντεκομάς, 30 χρόνια, σου πληροφορώ ότι τα 30 χρόνια έχω φτιάξει τα περισσότερα έγγραφα. Δεν είναι 30 χρόνια. Το 1995. Το πρώτο. Ποιο είναι στα 30 χρόνια. Πάλι έφυγε κάποιο γραμμά.
Όταν φώναζε η Βορειοανατολική Γύμνος, κανένας δεν πίστευε ότι τα κουνέλια κάνουν τόση ζημιά. Όταν έφτασε στον κάμπο της Αττικής, τότε κατάλαβαν ποια είναι η πραγματικότητα. Τώρα που έχει ξαπλωθεί σε όλο το νησί, καταλαβαίνουν πόσο δύσκολο είναι. Δεν θα εξαφανιστούν τα κουνέλια. Ο κύριος Υπουργός δεν θα μπορέσει να μας πει και για το γάλα, για το κόστος παραγωγής. Θα σου πω κάτι. Απάντησα το πιο γύρω. Το γάλα, ξέρεις, είναι ελεύθερη αγορά. Ναι, αλλά ένα νησί το οποίο παράγει ΠΟΠ. ΠΟΠ. Πώς είναι το ΠΟΠ. Το ΠΟΠ είναι ένα κίνητρο για να έρθει ο... Ο κύριος να πάρει τον ΡΑΒ, να το πάρει στο σπέντερο του κοινός. Ο παραγωγός τι παίρνει. Είναι ένα κίνητρο όμως για να δείτε το πιστεύω ο παραγωγός τι παίρνει. Φυσιοτροφιάς τέλος στον Θεό. Εσύ φαντάζεσαι αν δεν ήταν ΠΟΠ και ποιε τα προϊόντα αν θα υπήρχε το βίζες, ας πούμε, να φέρετε. Να μας ενδιαφέρετε. Δεν κερδίζουν κάτι. Επιτρέψτε. Κερδίζετε. Δεν κερδίζουν κάτι. Έχουν το πιο φτηνό γάλα σε όλη την Ελλάδα. Άρα δεν μας ενδιαφέρετε. Δεν θα τούτω στην Υπουργή. Αυτό είναι θέμα. Και στα πρόβλημα να πάρε το γάλα και σιγάσω. Ένα ανθρωπικό σύλλογο, ο οποίος θα απαιτεί κάποια πράγματα. Μέχρι τώρα το ΠΟΠ είναι καθαρά για τους στεροκόμους. Ο κτηνοκόμος είναι για ένα κίνητρο να έρθει ο στεροκόμος. Κύριε Περιφερειάρχα, επιτρέψτε μου λίγο. Τώρα ξαναγυρίσαμε σε ένα θέμα που αφορά σε όλους τους αγρότες. Εσείς, η επαφή σας, ο συντονισμός σας με την Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα που είναι στα Μπλόκα στην υπόλοιπη Ελλάδα, ποια είναι, ποιος είναι ο συνδεσμός σας με την Επιτροπή. Μιλάμε για θέματα που αφορούν σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο τοπικό το θέμα της τιμής του γάλακτος στην... Στη Λίμνο είναι, γιατί στη Λίμνο... Δεν είναι μόνο στη Λίμνο. Στη Λίμνο υπάρχει ανταγωνισμός, δεν είναι όπως στη Στερεά Ελλάδα που ξύπασε, χτυπάει ο ένας στεροκόμος στην πόρτα και σου λέει εγώ σου δίνω τόσα και άλλος χτυπάει άλλος εγώ σου δίνω τόσα και κάθε μέρα αλλάζει. Αν κάνετε ένα ισχυρό κτηνοτροφικό συνεταιρισμό τότε θα ξέρετε ότι... Δεν κάνει το γάλα της Λίμνο για να έρθει άλλος. Όχι, δεν θα έρθει άλλος. Λοιπόν, ακούστε. Θα μπαίνει στο βιτρίνο που θα πηγαίνει πάντα. Στο διατάφτα. Στο διατάφτα. Πώς θα βγει ο έμπρος, πώς θα πατήσουν το γάλα μας, το αγριβάκι. Ωραία. Λοιπόν, άρα, κύριε Ζαγούδη, προτείνω να είστε κι εσείς στην επιτροπή που θα πάμε στον Υπουργό όταν μας κλείσει το ραντεβού. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε, κύριε. Γιατί δεν μπορείτε. Γιατί δεν μπορείτε. Τηλεδιάσκεψη θα κάνουμε την ώρα. Άλλο η τηλεδιάσκεψη και το αγριοκούνελο. Γιατί. Δεν πρέπει, εσείς είστε η ισχυρή φωνή του αγρότη στη Λίμνο, πολύ περισσότερο από εμένα. Εγώ, η Δήμαρχος, ο Έπαρχος, ο Αντιπεριφερειάρχης, θα είμαστε μαζί. Δηλαδή, να πατήσω το κουμπάκι. Δεν είπα να παρατήσω. Και να πάω στο Υπουργείο. Περιμένετε, ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Όλοι οι αγρότες έχουν βγει στους δρόμους παντού. Δεν είστε ούτε πρώτοι, ούτε τελευταίοι. Ο αγώνας. Ωραία. Το ίδιο πρέπει να το ισχύτε με ποιο είναι το ίδιο. Συγγνώμη, μιλάμε για αγώνα. Όπως είπε και ο κύριος Κακότσικας, όλοι οι αγώνες είναι σημαντικοί και από όλους τους αγώνες κερδίζουμε. Εδώ η πολιτική, η αιρετή, είμαστε εδώ μαζί σας να κάνουμε τι προείπαμε, τι έχει κάνει ο καθένας από την πλευρά του. Μας ακούσατε. Ανοίξαμε το Δημαρχείο, καθόμαστε όλοι μαζί και είπαμε τι κάναμε. Δεν είναι αρκετά, είναι λίγα, δεν καταφέραμε τίποτα, καταφέραμε πολλά, είμαστε θεσμικοί. Έχουμε ως ένα βαθμό περιθώριο και αρμοδιότητα να κάνουμε κάποια πράγματα. Δεν είμαι ο ίδιος ο υπουργός που θα πάρω αύριο απόφαση. Σας το είπα. Επίσης, έχουμε πλήστα θέματα. Έχουμε όλο το νησί και πρέπει να ασχοληθούμε με τις υπηρεσίες και με το έργο όλων των δημοτών, με τις ανάγκες όλων των δημοτών. Αυτή τη στιγμή, αφού μας έχετε ακούσει και τους τρεις, τι προτείνετε εσείς να γίνει περισσότερο από αυτό, αλλά συγκεκριμένα, όχι απλά να λέμε τι δεν έχει γίνει εδώ και 30 χρόνια, το αντιλαμβάνομαι. Ασπάζομαι την αγωνία. Συγκεκριμένα, τι δεν έχουμε κάνει εμείς οι τρεις και τι προτείνετε να κάνουμε άμεσα,
που πιστεύετε ότι δεν έχει γίνει για να προτάξουμε τέλος πάντων και να μπορέσουμε να προωθήσουμε καλύτερα τα, τα συμφέροντα και τα δίκαια αιτήματά σας που ομολογουμένως είναι δίκαια. Δεν έχετε πιέσει όσο μπορείτε. Να μας πει, τι συγγνώμη, πιστεύετε ότι έπρεπε να κάνει. Συγγνώμη. Όχι, σας παρακαλώ. Θέλω λίγο να μιλάνε και οι πιο νεαροί. Θέλω να μιλάνε λίγο και οι πιο νεαροί, γιατί και πριν πήγε να μιλήσει ο κ. Τζαρίνης. Τι πιστεύετε ότι δεν έκανα. Σας είπα 7-8 ενέργειες που έχω κάνει. Με ταξίδια, με τηλεφωνήματα, με έγγραφα. Τι πιστεύετε ότι η Δήμαρχος Λίμνου δεν έχει κάνει για το δίκαιο αγώνα σας που θα μπορούσε να το έχει κάνει και το αμελή. Δεν ξέρω τρόπο μπορείτε να πιέσετε τους υπουργούς τους υπεύθυνους. Όχι. Θέλω να μου πείτε. Όχι. Θέλω να μου πείτε. Δεν ξέρω. Είναι δικιά σου αρμοδιότητα. Δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα. Δεν είμαι υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, παλικάρι μου. Η δικιά σου αρμοδιότητα για να πιέσουμε είναι να πιέσουμε. Εσείς δεν έχετε στείλει όμως ένα έγγραφο. Ενώ οι υπόλοιποι στείλαμε. Είναι δικιά σου αρμοδιότητα. Όχι, δεν είναι αρμοδιότητα. Θα σας εξηγήσω. Δεν αμελήσαν. Προσέξτε, το έχω κάνει. Το έχω κάνει και σας ανέφερα μία λίστα πραγμάτων που έχω κάνει. Εσείς υπάρχει κεντρικό συντονιστικό όργανο σε όλη την Ελλάδα. Δεν έχετε φωνή, δεν έχετε πάρει τους βουλευτές του νομού. Δεν έχετε αποστείλει ένα έγγραφο στους βουλευτές του νομού. Κακός. Κακός. Μπορώ να μιλήσω. Γιατί κακός. Όπως κάνατε τα αιτήματα σε εμάς, δεν έπρεπε. Και τους βουλευτές του νομού τους έχετε ψηφίσει για να σας εκπροσωπούν. Δεν έπρεπε ήδη. Δεν έπρεπε. Ωραία. Δεκτό. Δεκτό. Δεν είπα κάτι κακό. Μιλήστε και στους βουλευτές. Γυρνάει και παραφέρει τα ίδια πράγματα. Από την πρώτη στιγμή σας δώσαμε τα αιτήματα να τα μεταφέρετε. Το κάναμε αυτό, σας εξηγώ. Ωραία, και μου λέτε τώρα τι έκανα με τον υπουργό εγώ. Συγγνώμη. Γι' αυτό σας εξειδοτήσαμε. Γι' αυτό εξειδοτήσαμε τον έπαρχο. Δεν καταλάβατε όμως. Ποιο θα με εξειδοτήσει, δηλαδή, τον Περιπτερά ή τον Καφετζή. Δεν σας είπα κάτι. Κύριε Καρκότσικα, αρνήθηκα. Δεν έκανα όλο αυτό που έκανα. Δεν σας γυρίζω. Απάνω μας, γιατί δεν ενημερώσαμε. Δεν πάω να ρίξω κάτι. Δεν είπα αυτό. Το Σόιμπλε, ξέρω εγώ ποιο άλλο. Δεν είπα ούτε ξέρω. Επειδή μπροστά. Κύριε Περιφερειάρχη, ας σταματήσουμε λίγο οι χαρακτηρισμοί λίγο. Εδώ δεν είμαστε για τις εντυπώσεις, εδώ είμαστε για την ουσία. Αφήστε με λίγο να μιλήσω. Δεν σας είπα κάτι. Δηλαδή, να σας ρωτήσω κάτι. Ψηφίσαμε και τρεις βουλευτές. Τους έχετε ενημερώσει, εγώ τους ενημερώσω. Δεν το ξέρει οι βουλευτές τόσα χρόνια. Ήδη και οι βουλευτές βγαίνουν πάνω κάτω. Εγώ πάντω. Ο κύριο Αθανασίου που είναι εδώ πέρα. Εγώ πήρα και τον κύριο Αθανασίου. Πόσα χρόνια είναι στο κύριο. Λοιπόν, ένα λεπτό. Πήρα και τον κύριο Αθανασίου και τον κύριο Αθανασίου. Πόσα χρόνια είναι βουλευτές. Και την κυρία Κομνινά. Στο νομό λέει. Και την κυρία Κομνινά. Εσείς δεν την είχατε ενημερώσει όμω. Δεν την είχατε ενημερώσει. Εντάξει, άντε μην το πάμε αλλού τώρα, γιατί εντάξει. Συγγνώμη, ακούστε να δείτε. Δόξα τω Θεώ, κανένας έως σήμερα δεν με έχει χαρακτηρίσει μη ευθύ άνθρωπο. Ό,τι έχω να σας το πω, σας το λέω ευθέως. Και γι' αυτό γίνομαι και δυσάρεστη από ό,τι βλέπω. Δεν είναι ευθύνη στους άλλους. Ωραία, είμαστε εδώ. Τώρα, σας εξηγώ, σας ρωτώ, τώρα, μας ακούσατε και τους τρεις. Είτε ικανοποιηθήκατε από αυτά που είπαμε, είτε δεν ικανοποιηθήκατε, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν έχετε ικανοποιηθεί. Τώρα, είναι μία η ώρα, σήμερα, τάδε του μήνα. Τι κάνετε και τι κάνουμε, τι αποφάσεις παίρνουμε για τα αιτήματά σας. Εγώ θεσμικά έχω κάνει αυτή τη στιγμή θεσμικά όλα όσα μπορώ. Ως και θα συνεχίσω. Καταγράψαμε. Από τη μεριά μας θα πάρουμε τις αποφάσεις. Εμείς θα υλοποιήσουμε τις αποφάσεις που θα πάρει η Συντονιστική Επιτροπή. Η Γενική Συνέλευση. Η οποία η Συντονιστική Επιτροπή θα πάρει αποφάσεις για αυτούς. Η Γενική Συνέλευση θα πάρει αποφάσεις για αυτούς. Για το τι μετέχει να κάνουμε εμείς από εκεί πέρα. Για το κλάδο σας δηλαδή. Θα το ενημερώσουμε ότι μας ενημέρωσαν οι Δήμαρχος με τον Έπαρχο και τον Αντιπεριφερειάρχη. Γι' αυτό που γράφει ο συνάδελφος εδώ. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι. Εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε τις αποφάσεις. Είδες τι όμως λες, Αργύρη, εσείς δεν μπορείτε να πάρετε αποφάσεις και καλά κάνετε και δεν μπορείτε να πάρετε αποφάσεις. Αλλά ό,τι μπορούμε να πάρουμε σε θεσμική αποφάσεις για να λύσουμε τα προβλήματα. Τώρα
είμαστε σε ένα τραπέζι και θα πρέπει να κουβεντιάζουμε φιλικά και να πούμε ότι σε αυτό που θα συναντήσουμε μπροστά μα. Δεν είναι θεσμική να πάρετε αποφάσει. Και εμεί θα φτάσουμε να τελειώσουμε. Μπορεί να συναντήσουμε τον Υπουργό, μπορεί να μιλήσουμε με τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό, μπορεί να δούμε του βουλευτέ. Είμαστε εδώ μαζί. Και εσεί ξέρετε τα προβλήματα και εμεί τα γνωρίζουμε. Όταν κουβεντιάζουμε, δεν είναι, δεν θα πω εγώ τη λύση, αλλά επειδή θα μας πούνε, η πρώτη κουβέντα που θα μας πούνε είναι πέστε μας τι προτείνετε. Θέλουμε αυτό που θα προτείνουμε να το κουβεντιάσουμε και μαζί σας. Να το κουβεντιάσετε κι εσείς με, δημοκρατικά, με όλους τους αγρότες. Και να πείτε, παιδιά, έχουμε μεθαύριο την άλλη εβδομάδα, θα έχουμε μια συνάντηση για τα αγριοκούνελα. Τι να κάνουμε, όχι να τα εξαφανίσουμε. Δεν μπορούμε να εξαφανίσουμε. Εμείς το έχουμε επισημανεί. Είτε μας καταλαβαίνετε τι λέμε, είτε θέλετε να μας καταλάβετε. Εμείς είμαστε αγρότες. Εμείς μάθαμε να σπέρνουμε και να βόσκουμε τα ζώα μας. Το Υπουργείο Γεωργίας έχει 500 ακουλούδους. Έχει κτηνιάτρους, έχει γεωπόνους, έχει επιστημονικό προσωπικό. Και αν δεν έχει, μπορεί να βρει να προτείνουν τις λύσεις και να τις βρούνε. Δεν θα τις βρω εγώ την λύση. Αν πάνε όπως το ΠΑΣ, τότε πρέπει να μας πούνε ελεύθερα ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Ωραία. Είχαμε στείλει λοιπόν ένα έγγραφο. Δεν θα προτείναμε τις λύσεις. Εμείς είμαστε. Θα προτείναμε λοιπόν. Γνωρίζουμε. Θα προτείναμε. Δηλαδή να προτείνω εγώ φέρε αλεπούδες, φέρε ζαρκάδια, φέρε λάθια, φέρε καρκαρίες. Θα προτείναμε λοιπόν εμείς κάποιες λύσεις. Τις οποίες ήδη τις έχουμε προτείνει και τις έχουμε ψηλοσυζητήσει και μεταξύ μας. Δεν συμφωνούμε σε αυτές τις πρόσκαιρες λύσεις, έτσι, πρόσκαιρες. Αν θέλετε εσείς να προτείνετε τις λύσεις, προτείνετε τις, εμείς δεν έχουμε. Τι θα θέλαμε να προτείνουμε εμείς. Να μας βρουν η λύση. Έχει ας πούμε μέσα. Όχι να προτείνουμε εμείς. Πρόσεξε, η λύση είναι η μεσοπρόθεσμη, θα γίνει άμεσα. Και η μακροπρόθεσμη, η οποία θέλει χρόνο και χρήμα, την οποία θα την αλάβει το Υπουργείο να την κάνει. Δεν την κάνουμε εμείς. Θα επιλέξουμε εμείς. Αλλά συμφωνούμε με τα πρόσκαιρα μέτρα που προτείνουμε, τα πέντε αυτά που είχαμε στείλει στο έγγραφο στην αρχή στον Υπουργό. Να ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο συμφωνούμε. Τα οποία είναι αυτά που είπαμε. Είναι νυχτερινό κυνήγι, αλλά θα βρούμε και μία επιδότηση των φυσικείων. Θα είναι κάψιμο ρεμάτων, το οποίο θα πρέπει να το κουβεντιάσουμε και με κάποιους άλλους τομείς του πρωτογενή τομέα. Θα είναι η χρήση φωσφινών, η χρήση συσκευών. Ό,τι θεωρείτε εσείς. Αυτά δηλαδή. Ούτε έχουμε κουβεντιάσει. Εμείς δεν μπορούμε ούτε να σας υποδείξουμε, ούτε να σας. Σαν πρόσκαιρα μέτρα. Να σας σταματήσουμε. Σαν πρόσκαιρα μέτρα. Δεν ξέρω εγώ τι θέλετε εσείς, ό,τι νομίζετε εσείς. Άρα περιορίζεται στο. Περιορίζεται. Ο αγώνας στο κουνέλι τώρα. Όχι, πέρα. Ρωτάω. Το γυρίσατε. Όχι, για να δούμε, για να δούμε τώρα τι θα. Στο διατάφτα. Νομίζω ότι θα διεκδικήσουμε από τον ναυτιλία σύνδεση από το εκεί. Θα ζητήσουμε από τον ναυτιλία μείωση δικιά. Όλα αυτά γίνονται ούτως ή άλλως. Σε κάθε υπουργείο θα ζητήσουμε αυτά που είναι αρμόδια του Υπουργείου. Να σας πω κάτι, να βάλω ένα καλά τσιγόπια. Να βάλω ένα καλά τσιγόπια. Δεν μπορούσα να βάλω ένα καλά τσιγόπια. Δεν πρόκειται. Εντάξει, δεν ξέρετε πόσες φορές έχουμε πάει και κάνουμε. Αλλά δείτε κιόλας. Δεν πρέπει να είμαστε. Δεν μας θέλει να είμαστε στον κόσμο. Γιατί δεν μας θέλει να είμαστε στον κόσμο. Και όταν είπα απαιτούμε να έχουμε καλύτερα καράβια, δεν είναι το λάβριο και τα βάλα είναι πιούδα. Και το λάβριο το θέλουμε. Και το λάβριο το θέλουμε. Μπορεί να μας λένε ότι. Για καθημερινή. Λέει σκασμένοι από τον Θεό, είμαστε εδώ πάνω. Τι είμαστε εμείς, δεν είμαστε Ελλάδα εδώ. Τι είμαστε, άσε άλλο κράτος εδώ. Είμαστε άλλο κράτος εδώ. Αγοράζουμε καύσιμα 40 λεπτά πιο πάνω από τα λατινισιά, πιο πάνω από την Ελλάδα. Σεβαστά. Τα καράβια είναι. Καράβια δεν έχουν. Αυτά που έχουν είναι σάφια, είναι παλιά. Δεν θα υπάρχει κανεί για εμά. Τι είμαστε εμεί, ξεχασμένοι. Πρέπει να καταλάβουμε. Γιατί τόσο περιφρόνη. Κύριε Στραγγέλη, κυρία Δήμαρχο, γιατί κρίνουν τα δημαρχία και πια πρέπει να κάνουν. Δεν είναι. Εγώ δεν σα έχω πει. Δεν διανόμαστε αυτά που έχουν λάγει. Δεν σα έχει περιφρόνη. Έχει το κράτος κανένα καράβι να βάλει. Να πάρει αμπρία μας, λέει. Να πάρει αμπρία. Όλο το παιδί είναι πια μπροστά και να μην στράξει. Κόψε λίγο και το Ιούλιο. Δεν μπορεί να φέρει το κάτω.
το παιδί. Δεν ξέρουμε τι λέει. Δεν μπορεί να φέρει το γάλατο εδώ. Δεν μπορεί να φέρει. Δεν έχει πολύ σταρνιά και δεν έχει καλά να φέρει το γάλατο στο σπίτι. Λέει εσύ πώ τα ακούτε όλα αυτά, ρε παιδιά. Πώ τα ακούτε, πείτε μα. Δώστε μα τι. Πού να πάμε, λέει η κυρία Δημαρχό. Πού να τα ακούμε. Εσά έχουμε εδώ. Πού να πάμε. Και τα ξέρουν και οι βουλευτέ και οι υπουργοί και οι πρωθυπουργοί. Όλοι τα ξέρουν. Α σκύψουν το κεφάλι να μας ακούσουν μια φορά να μπορούμε να επιβιώσουν και μετά τέλος να μας δώσουν και να πάμε να φύγουν. Έχουν χέρια, γιατί καλά. Λοιπόν, μια συμπαράσταση λοιπόν, εγώ, αυτό λέω από εσάς. Εγώ, τι έχω να πω. Βλέπετε ότι δεν ήρθαμε να σας καηδέψουμε τις πλάτες και να σας πούμε απλά σας συμπαραστεκόμαστε, αλλά κάνουμε και συγκεκριμένες ενέργειες. Αυτό έχουμε να πούμε, τις ανέφερα μία προς μία. Λοιπόν, θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Θέλω να πιστεύω ότι έγινε μία συζήτηση παρόλο και τον εκνευρισμό που πιθανά υπήρχε. Είναι ανθρώπινο και το να εκνευριζόμαστε, το αντιλαμβάνομαι. Είστε κουρασμένοι, είστε μέρος στον δρόμο, κάνει κρύο, έχετε δουλειές, έχετε θέματα υγείας. Αυτό είναι αντιληπτό γιατί πλην των λοιπόν ιδιωτήτων μας πρώτα απ' όλα είμαστε όλοι άνθρωποι, το καταλαβαίνω. Πρέπει να δούμε όμως κάθε τι που κάνουμε, τι αποτέλεσμα έχει. Συνεχίζουμε, εγώ θεσμικά θα εξακολουθήσω να κάνω όλα όσα μπορώ. Θέλω επικοινωνία, φυσικά ο διάλογος είναι ο καλύτερος, είμαστε όλοι άνθρωποι δημοκρατικοί και αυτό πρέπει να το διασφαλίσουμε, ότι μέσα από το διάλογο θα κάνουμε τις ενεργείες μας. Ο συνάδελφος, ο επικεφαλής της Κομισαρίμης, θέλει να σας... Όχι. Πρόβλημα κάτω. Για τα δημοτικά συμβούλια συζητούνται. Ναι, αυτό είπαμε. Αν τίθεται κάποιο αγροτικό, φιλοδοτικό θέμα που αφορά τον κλάδο μας στο συμβούλιο, θα θέλαμε να ήμασταν ενήμεροι για το να παραστεί κάποιος εκεί, είτε όλοι οι συγκλονιστές. Βεβαίως, μπορούμε να εφόσον υπάρχει ζήτημα σε ημερήσια διάταξη. Σχετικό, γιατί δεν υπάρχουν ζητήματα που δεν είναι αποκλειστική μας αρμοδιότητας, αλλά όταν έχουμε να μιλήσουμε για αγροτική οδοποιία, όταν έχουμε να μιλήσουμε για θέματα που είναι συναφή και σε κάθε περίπτωση συνδέονται με την άσκηση της δραστηριότητάς σας, κανένα πρόβλημα, θα το πω και στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου θα συνεννοηθούμε και στην πρακτικογράφου και θα γράφετε η πρόσκληση και θα σας απευθύνουμε και πρόσκληση. Κανένα θέμα. Εννοείται. Και τα συμβούλια είναι ανοιχτά, οι προσκλήσεις δημοσιεύονται και μπορείτε να είστε και στα συμβούλια παρόντες. Επειδή το συνάδελφος επικεφαλής από την κούραση για την πίεση που είπε, η απόφαση είναι στα δημοτικά συμβούλια όταν συζητούνται θέματα που αφορούν τους αγρότες, εάν μπορείτε, θέλετε, να μας ενημερώνετε όπως ενημερώνετε όλους τους δημοτικούς συμβούλους να τρέξετε γιατί η Συμβουλιστική Επιτροπή και το Βλόκο να διαλύσει που κάποια στιγμή θα διαλύσει, δεν μπορεί να κάνουμε τις δουλειές μας, έχουμε τα πάντα, να ενημερωνόμαστε, προχωράμε σε μια ίδρυση συλλόγου. Σας απάντησα ήδη. Μέχρι να ιδρυθεί ο σύλλογος και παρακολουθούμε το Δημοτικό Συμβούλιο που συζητάει τα αγροτικά θέματα. Το Συμβούλιο δεν συζητά αμιγώς αγροτικά θέματα. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι συνδέεται όπως σας είπα, φυσικά θα ενημερώσω και θα συνεννοηθώ με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και την πρακτικογράφο και θα κάνουμε και κατηδίαν επικοινωνία και θα καλείστε και με έγγραφο. Εντάξει. Επίσης, να σας πω ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ανοιχτές, είναι δημόσιες. Η ημερήσια διάταξη πάντα ανακοινώνεται πρώτα ή μέσα τουλάχιστον. Και το Υπουργείο Εξωτερικού μας συνεδριάζουν και κοινωνικών. Εντάξει. Όχι. Είναι ανοιχτές οι θύρες και είναι δημόσιες συνεδριάσεις. Απλά να ενημερωνόμαστε πότε είναι, γιατί δεν. Εντάξει. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ.